ξεκίνησε ο πόλεμος της ακρίβειας. Ε, όλα τα προϊόντα στο Θεό και οι Έλληνες παλαμοκροτούν. Ε, με ρυθμό. Για δέστε τι ρυθμό. Ελβετία. Ελβετία. Όχι, Ελβετία σας λέω. Ελβετία. Το ελαιόλαδο φθηνότερο στην Ελβετία από την Ελλάδα. Μάλιστα. Τα έχουμε βγάλει αυτά και τα έχουμε πει, αλλά προσέξτε. Τι έχετε βγάλει, βρε, και έχετε πει, Παπαδάκη, αν το μη σου πω καμιά κουβέντα να πούμε. Άιντε τώρα. Είναι δυνατόν το ελαιόλαδο στην Ελβετία να είναι πιο φθηνό από ό,τι στην Ελλάδα που παράγεται. Ε? Πόσο χόρτο ακόμα θα ταΐσετε τον κόσμο, πόσο σανό δηλαδή είναι, παιδιά, δηλαδή. Γαϊδούρια θα γίνουμε στο τέλος σας. Και ξέρετε όμως, υπάρχει ένας λόγος που όλα τα προϊόντα στην Ελλάδα και η οικονομία της Ελλάδας και γενικότερα η Ελλάδα πάει κατά διαόλου. Υπάρχει ένας, βασικά είναι δύο οι λόγοι, οι βασικότεροι όλων. Τον ένα θα σας το πει ο Βελόπουλος τώρα, τον άλλο θα σας το πω εγώ μετά. Για δώσε. Α, τους άφησαν τρία χρόνια. Καταργήσει το φόρο στα καύσιμα. Ναι. Δηλαδή εκεί ακριβένει το προϊόν. Ακούστε, επειδή παράγω προϊόντα, αυτό ποτήρι εμένα μου κοστίζει 1 ευρώ. Με την αύξηση των καυσίμων, με τη φορολόγηση πρέπει να βγει 2,5 ευρώ. Αυτό το κόστος θα πάει στην αγορά. Δεν μπορώ να ανταγωνιστώ εγώ την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Ιταλία. Έτσι, μπράβο. Όταν το καύσιμο είναι στο Θεό, δεν είσαι ούτε ανταγωνιστικός σαν οικονομία. Αλλά ούτε και τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ μπορούν να πάνε φτηνά προς κατανάλωση κτλ. Άρα, κοινώς την κάτσαμε. Δηλαδή, με εσάς που έχουμε μπλέξει, γαμισέτα, κύριε Πρόεδρε. Ναι, και ο δεύτερος λόγος, και ακόμα πιο σημαντικός, είναι ότι ένα κράτος, για να λογίζεται ως κράτος, πρέπει να έχει το δικό του νόμισμα. Όταν δεν έχει το δικό του νόμισμα, τι είναι, δεν είναι αυτόνομο το κράτος. Γιατί εξαρτάται από τρίτους για να του κόψουν το νόμισμα να πληρώσει τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα που χρειάζεται να πληρώσει εντός του κράτους. Εκτός του κράτους, φέξε μου και γλίστρισα. Αλλά ποιος θα σας τα πει, θα σας τα πει ο Βελόπουλος αυτά. Όλοι λένε, απλά λένε για να λένε. Λοιπόν, αν δεν ρίξετε το ενεργειακό κόστος, δεν υπάρχει ούτε ανταγωνισμός στην οικονομία, ούτε τίποτα. Πολιτικοί υπάρχουν, απατεώνες υπάρχουν, που τρώνε τα λεφτά σας και εσείς τους χειροκροτάτε. Συγχαρητήρια, πάμε παρακάτω. Δεν πέφτει την ίδια. Πώς δεν πέφτει. Μισό λεπτό. Έχω το ακριβότερο ρεύμα. Σας επαναλαμβάνω. Έχω το ακριβότερο ρεύμα. Έχω το ακριβότερο καύσιμο. Έχω τα ακριβότερα υποπροϊόντα. Μα όταν πέφτουν και οι τιμές. Πόσο πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα, αφού έχει ειδικό φόρο πάνω στο φόρο. Ναι, ανεξάρτητα. Σας λέω, ειδικό φόρο πάνω στο ΦΠΑ. Αυτό δεν έχει συμβεί σε καμία χώρα. Αυτό το λέμε. Ναι, ειδικό φόρο στο φόρο και πάντα κόντρα φόρο και όλα τα φορολογικά και τέτοια. Όταν το πετρέλαιο και τα λοιπά στην Ελλάδα είχε 100-150 δραχμές το λίτρο, ήταν όλα μια χαρά, γιατί όλοι πηγαίναν στη δουλειά, όλοι πηγαίναν διακοπές, όλοι βγάζαν φραγκάκια, όλοι κάνουν οικογένειες και τα λοιπά, ήμασταν όλοι μια χαρά. Αλλά μετά, βέβαια, θέλατε χρηματιστήρια. Ναι, καλά, θέλατε χρηματιστήρια. Θέλατε δάνεια εκεί που δεν τα χρειαζόσασταν. Μετά τι θέλατε, και κάτι άλλο, να μην πω τώρα, αλλά τέλος πάντων, στο τέλος γυρίσατε να θέλετε και ευρώ. Πώς σας πείσανε τόσο μπουνταλάδες να είστε, πώς σας πείσανε, ρε παιδί μου, μπράβο, παιδί, μπράβο, μπράβο. Έχεις να πεις κάτι, Βελόπουλε, περαιτέρω εδώ, περί οικονομίας, γιατί άμα αρχίσω να μιλάω θα έχουμε θέματα εδώ. Εγώ θέλω να γίνω Πορτογαλία, μπορούμε, αύριο το πρωί. Είδατε τι έγινε στην Πορτογαλία. Αυτό λέω θέλω να γίνει, Πορτογαλία. Να πάει εισαγγελέα και να συλλάβει τον πρωθυπουργό ή τον υπουργό. Όποιο και είναι αυτό. Πρέπει τώρα να πάει. Να το συλλάβει. Εδώ στην Ελλάδα. Μιλάμε πολιτικά τώρα. Άλλο μεγάλο δαλκά τη Ελλάδα είναι ότι η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη. Πώ δηλαδή να είναι ανεξάρτητη όταν διορίζεται από το κράτο, δηλαδή από την εκάστοτε κυβέρνηση. Λέω εγώ τώρα, αναρωτιέμαι εγώ, δεν ξέρω εγώ, γλίτσα μα τώρα. Μην με παρεξηγείτε. Τα πράγματα είναι απλά. Όταν οι αρχές του κράτους δεν είναι ανεξάρτητες, είναι εξαρτημένες. Από τι? Από τη μίζα. Άρα, ζήτω που καήκαμε.
Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, παιδιά.